4. Αλλά βλέπουμε τον Πασιαλή να είναι. Πασιαλή θα πηδήξει στο τζάμπολ. Και πρώτη επίδεση για τους φιλοξενούμενους με τον Πίγκραμ να αφήνει στον Βόλεϊ. Αυτός βρήκε τον Washington, TJ Washington. Ο Πίγκραμ, ο οποίος φέτος θα είναι το πολυβόλο του ΑΠΟΠ. Αυτός θα έχει τις περισσότερες επιθέσεις, όπως φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπου είχε ένα πέτυχε 24 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ. Ο Στάκια η αστοχή. Το rebound από τον Βόλεϊ. Ο Washington θέλει να πιταχύνει. Πάσα έξω στον Κωστή που στάρει για 3. Και αυτό άστοχο το σουτ. Ο Ingram θα σουτάρει και αυτός για 3 στον ευνηδιασμό και θα ευστοχήσει ο γιος του David Ingram, ο Dallan Ingram. Γι' αυτό τον λέω και Ingram. Κανονικά η προφορά του ονόματος είναι κάτι μεταξύ Ankrum και Ankrum. Αλλά προς τιμή του πατέρα του και τα όσα ζήσαμε και βιώσαμε στα νιάτα μας μαζί του, το Ingram το έχουμε συνηθίσει. Στάκι. Δεν πέρασε η πάσα του Σίμουν Σολομού. Θα βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Πασαλής. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 6 φορές τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε όμως την κίνηση του Κουμί. Θα κερδίσει πάλι τον Πίγκραμ. 4 νίκες έχει η ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων. 2 ο ΑΠΟΠ. Με τελευταία αναμέτρηση στις 11 Φεβρουαρίου του 2020, εδώ σε αυτό το γήπεδο, ο ΑΠΟΠ πέρασε νίκη φορά με 77-70. Και τώρα ο Μιχάλης Σομής στη γραμμή των Βόλων, εκεί που δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος, μόλις 30% από τη γραμμή για τον σέντρι της μας ομάδας. Αστόχησα και στην πρώτη βόλη. Αστόχησε και στη δεύτερη, με άλλα να στριφογυρίζει μεταξύ Στεφανιού και Ταμπλό. Παναφορά. Ο Ingram. Κόβει ο Στάκεϊ, μπερδεύεται. Ο Σολομού κάνει βήματα. Νευρικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα από την πλευρά του ΑΠΟΠΑ προσπαθεί ακόμη να ψάξει τον τρόπο πώς θα επιτεθεί στο αντίπαλο καλάθι. Και όπως είπες και τα αποτελέσματα προηγουμένως, διακρίνεται για την άμυνα του η Ένωση. Είναι κάτι που μας καθόρισε εδώ. Τρίποντα από τον Πίγκραμ που ισοφαρίζει. 3-3. Ο Αλέξιο Λεκισβίλη στάθηκε ακριβώς σε αυτό. Γνωρίζει την άμυνα. Έχουν μελετήσει την άμυνα της Ένωσης. Αυτό που έχουν πει, έχουν συζητήσει με τους καλαθοσφαιριστές του. Πολύ ωραία η ασίστ στον Στάκεϊ που δίνει νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους. Απλά πρέπει να εφαρμόσουν όσα αυτά που έχουν λεχτεί στις προπονήσεις, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει από πλευράς ΑΠΟΠ. Πέντε-τρία. Η Ένωση προηγείται και έχει και την μπάλα με τον Ingram. Ωραία η ασίστ των Κουμί. Εδώ μεταλλεύεται και το ύψος του Μιχάλη του Κουμί η ομάδα του Παραλυμνίου. 7-3. Κουμί είναι 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Προσπαθεί να περάσει ο Βόρεϊ, θα κερδίσει φάουλ. Εδώ ο Τρίστιν Βόλεϊ, τον οποίο ο οποίος έχει δηλωθεί στην στατιστική υπηρεσία με το μικρό το όνομα, ως Τρίστιν το επίθετο, αλλά Βόλεϊ είναι το επίθετό του. Τρίστιν είναι το μικρό του. Εδώ έγινε το λάθος, έκλειψε
ο Κουμίσα, λάθος όμως και από το παραλίμνη, κλέβει ο Πίγκραμ. Η assist του δεν περνάει προς τον Κωστή, έκλειψε ο Στάκεϊ. Ο Ρόμπινσον είδε τον Ίγκραμ, ο οποίος πέρασε κάτω από το καλάθι και κάρφωσε. Πανέμορφη πάση εδώ. 9-3. Ο Ίγκραμ, ο οποίος έχει 21 πόντους κατά μέσο όρο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Θυμίζει κάτι από τον πατέρα του όσον αφορά το σκοράρισμα. Στην φετινή σεζόν. Εδώ προσπάθησε να κλέψει ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος βγάζει πολύ ενέργεια στα παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε πως βρήκε τον Ίγκραμ, αυτός πέρασε κάτω από το καλάθι και κάρφωσε πολύ ωραία φάση, ίσως και η φάση της αγωνιστικής, αν και ακόμα έχουμε και δύο παιχνίδια μπροστά μας. Κωστή ετοιμάζεται για την επαναφορά. Αμέσως το σούτ από τον Βουάλεϊ άστοχο. Rebound από τον Ίγκραμ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Κωστή. Θέλει να τρέξει η Ένωση, μπορεί να το κάνει όταν τη δοθεί ευκαιρία. Και είναι μια ομάδα που παίζει την επιθετική άμυνα που είδαμε μέχρι στιγμής. Και απ' την άλλη, ο Απόπ, δεν ξέρω, το υστερεί όπως είπε σε ύψος. Αυτό είναι γεγονός. Και άρα θα πρέπει να βρει διαφορετικές λύσεις, γιατί και οι ξένοι της Ένωσης είναι αλτικοί. Εν αντιθέσει με τον Απόπ, ο οποίος οι επιλογές μέχρι στιγμής είναι στανγκάρτ. Σε ό,τι αφορά τους ξένους. Έχει πέρασει το παιχνίδι και ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας. Σουτ για τρεις, άστοχο. Rebound από τον Βόλεϊ. Πέρασε η ομάδα του Απόπ. Ο Γρίβας από τη γωνία για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Θα κρατήσει και την κατοχή. Θα βγάλει στον Βόλεϊ. Πίγκραμ από αρκετά μακριά για τρεις. Άστοχος και αυτός. Καθαρίζει τη φάση ο Ρόμπινσον. Στον ευθυνιασμό δεν πέρασε η πάσα προς τον Κουμί, βρήκε και στο ταμπλό η μπάλα. Γρίβας. Ένα στα πέντε τρίποντα για την ομάδα του Απόπ. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Να το κλέψιμο. Φεύγει ο Κουμής για ένα κάρφωμα. 11-3 και αμέσως time out. Από τον Μάρκο τον Ασονίτη, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να δέχεται ένα 8-0 σερί, να μην βρίσκει τρόπο να πετύχει κάποιο καλάθι και αμέσως ζητάει time out. Αναμέτρηση ανάμεσα στην Ένωση Νέων Παραλυμνίων και τον ΑΠΟΠ, 11-3 το σκορ με ένα 8-0 σερί που έχει τρέξει η ομάδα του Παραλυμνίου, η οποία έχει ως χορηγό την Ρεμέντικα φέτος, Ρεμέντικα Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Καλάθι από τον Πίγκραμ, 11-5, μειώνει με το δεύτερο του προσωπικό καλάθι, ο μοναδικός που έχει σκοράρει για την φιλοξενούμενη ομάδα στο παιχνίδι. Ο χρόνος μας είναι λίγο λάθος στα κάτω μέρος που βλέπετε. 4 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα απομένουν. Στον ευθυνιδιασμό από ο Βόλεϊ για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound δεύτερο για τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα, ο οποίος δίνει βοήθεια τουλάχιστον το κομμάτι. Ο Πασαλή αστοχή, μάχη με δεύτερη προσπάθεια από τον Γιάννη τον Πασαλή να μειώνει σε 11-7, να ένα μικρό σερί για τον Απόπ που μπορεί να τον βοηθήσει στην ψυχολογία του για την συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Ρόμπινσον. Ο Ίγκραμ, Σολομού, πάλι ο Ίγκραμ, για τρεις ο Στάκεϊ, η μπάλα μπήκε και βγήκε, επιθετικό ριμπάουντ τον Κουμί, Κουμής με τον Πασαλή εκεί, θα κερδίσει φάουλ. Πάλι στη γραμμή των Βόλων ο Μιχάλης ο Κουμί. Είχε 0 στις 2 πριν. Και είναι και ο μοναδικός που έχει βρεθεί στην γραμμή των Βόλων στο παιχνίδι μέχρι τώρα, σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως τη λένε οι Αμερικάνοι. Είδατε τα παιχνίδια που έκανε η μπάλα σε αυτή την βολή. Αργύρι, πρέπει να προσέξεις τις αντιδράσεις του Μιχάλη του Κακιούζη σχεδόν σε κάθε βολή του Κουμί.
πρέπει να το δουλεύει. Γι' αυτό είναι απογοητευμένος. Έδειξε την απογοήτευσή του με την κρυμάτσα που έκανε στο πρόσωπο μετά την πρώτη μένη. Τώρα του είπε καλύτερα τώρα. Τον επένεσε για την προσπάθεια. Εντάξει, είναι, χρειάζεται δουλειά. Στις βολές, όταν ένας αθλητής ο οποίος φέτος ο Μιχάλης Κουμίθα κερδίζει τα φάουλ, ενώ πολύ ωραία επίθεση από την ΑΠΟΠ και το καλάθι ακόμα ένα από τον Πίγκραμ. Είναι κάποια παιδιά, κάποιοι αθλητές που χρειάζονται δουλειά σε κάποιους τομείς και οι βολές είναι πολύ σημαντικό για το ψηλό να είναι εύστοχος. 0 στις 4 δεν είναι καλό στοιχείο μέχρι στιγμής για ένα ταλέντο ακόμη, γιατί θα μπορούσε ο Κουμής να είχε καλύτερη καριέρα του αν αξιοποιεί το περισσότερο στην ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους πρωταθλητισμού και ίσως να την πλήρωσε εκεί ο Κουμής. Στον παραλίμνη θα του δοθεί ευκαιρία. Να, εδώ ο Κουμής στον ευθυνδιασμό, ο οποίος έχασε την ισορροπία του, πήγε να κερδίσει την κατοχή χτυπώντας την μπάλα στα πόδια του Βόλεϊ, αλλά ο Βόλεϊ το διάβασε αυτό. Ο Πίγκραμ πάει μέχρι το καλάθι, αστοχή, ριμπάουντ τον Κουμή. Μιχάλης ο Κουμής έχει 3 ριμπάουντ μέχρι τώρα. Ωραία κίνηση του Ίγκραμ, ο οποίος δίνει νέο αέρα 4 πόντων στην ομάδα της Ένωσης. Ο Πίγκραμ, ο Ουόσιγκτον στον Γρίβα, Πασαλής, 52 και ευσοχή. Έχει το σούτ ο Γιάννης ο Πασαλή και κακώς τον αφήσαν εκεί οι παίκτες του Παραλιμνίου. Ακόμα ένας αθλητής ο οποίος θα πρέπει να προσεχτεί. Αντώνη, έτσι στα σύντομα είναι μια ευκαιρία για τους Κύπριους με τους τρεις ξένους να αποδείξουν τι αξίζουν και να δράξουν ο καθένας την ευκαιρία του. Είδαμε σε πολλές ομάδες ήδη κάποια νεαρά τα παιδιά να έχουν το ταλέντο. Και ελπίζουμε κάποια παιδιά να παλέψουν για τη θέση τους και να την κερδίσουμε το σπαθί τους. Ακριβώς αυτό. Και ο Πασιαλής είναι ένας από αυτούς. Έχει τα προσόντα, απλά είναι λίγο αδούλευτος. Θέλει να μπει στην ομάδα, θέλει τον χρόνο να δουλέψει. Ο Κουμής πήγε στον πάγκο στη θέση του ο Χρήστος ο Πυρίλης. Παναφορά στον Πυρίλη από τον Στάκη. Ο Πυρίλης πάει μέχρι μέσα. Αστοχή στην προσπάθειά του. Ενώ υπάρχει διακοπή. Όχι για φαούλ. Η μπάλα θα δοθεί στον Παραλίμνη. Ναι. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος και έκανε λάθος το λάθος μετά. Εντάξει, τυχαίνει για αυτά. Αλλαγή με τον Σταύρου να περνάει στο παρκέ. Σε ποια είναι τη θέση του Πίγκραμ. Ναι, ο Πίγκραμ φεύγει. Σκουμπιστεί και το παρκέ. Εδώ ο Κόρνε Πίγκραμ με 7 από τους 11 πόντους στο ενεργητικό του. 7 πόντους έχει και ο Ίγκραμ από την άλλη πλευρά. Εδώ ο Ίγκραμ. Σολομού σηκώνεται για 3. Αστοχή. Έρπολη μπάλα. Ο Σταύρου θέλει να επιταχύνει. Βλέπετε όμως αρκετούς παίκτες του Παραλιμνίου που έχουν καλές επιστροφές. Ο Ουόσιγκτον, ο Βόλεϊ πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Ίγκραμ. Και εδώ ισοφαρίζει ο ΑΠΟΠ. 13-13 και μάλιστα έχει την ευκαιρία να περάσει και μπροστά με την συμπληρωματική βολή του Τρίστιν Βόλεϊ. Ο Βόλεϊ ο οποίος στα νιάτα του έπαιζε και ράγμπι, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ως quarterback στους Tigers στο σχολείο. Μετά το προτίμησε να παραμείνει στο μπάσκετ και καλά έκανε. Για πρώτη φορά μπροστά ο ΑΠΟΠ, μετά το time out άλλαξε. Ιδιαίτερα η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Αστόχησε ο Ίγκραμ. Επιταχύνει ο Ουόσιγκτον. Φτάνει μέχρι το lay-up. Αστοχή όμως. Rebound από τον Ρόμινσον.
Ο Ingram με τον Γρίβα, έξυπνο φάουλ από τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον πάγκο του ΑΠΟΠ. Θα μπορούσε να ήταν και αντιαθλητικό. Δεν ζήτησαν επαναληπτική προβολή οι διαιτητές. Σταμάτησε ένα υποσχόμενο ευνηδιασμό. Αν όμως το χέρι του πήγε στην μπάλα. Ο Washington πάει στον πάγκο, επιστρέφει ο Πίγκρα. Θα χρειαστούν ανάσες οι γκάρ του ΑΠΟΠ. Ο Ingram για τρεις. Νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους, 16-14. Και τον Ingram να έχει ήδη 10 πόντους στο παιχνίδι. Έγινε το λάθος, ο Αδόπουλος κάνει την προσποίηση. Δεν ολοκλήρωσε τον ευνηδιασμό, έβγαλε έξω στον Στάκη. Αυτός αστόχησε, μάχη για την μπάλα, θα κερδίσει ο Βόλεϊ. Κρατάει την κατοχή. Σταύρου. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Σταύρου, ο Πασάλι, πάσα μέσα στον Γρίβα, ωραία κίνηση. 16 όλα. Ο Ingram. Όλη η επίθεση στη διάθεση του Παραλιμνίου. Παρ' όλα αυτά, ο Ingram θα κάνει το σούτ γρήγορα. Εύστοχο θα είναι. 19-16. Δίνει όμως χρόνο και στον ΑΠΟΠ για να κάνει αυτό στην τελευταία επίθεση. 7 δευτερόλεπτα, 5. Ο Πασαλή φτάνει μέχρι το lay-up. 19-18. Δεν θα προλάβει να επαναφέρει καν την μπάλα η ομάδα του Παραλιμνίου. Αυτό θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. 19-18 σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Παρακολουθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λες, Αργύρη, να ήταν αυτή η φάση του Ζάκη του Παπαδόπουλου, ο οποίος στον ευθυνιασμό βγήκε, αλλά φοβήθηκε να σηκωθεί, να πάρει, ναι, να ολοκληρώσει τη φάση. Και αυτό. Από εκεί και πέρα άρχισε να μουρμουρά περισσότερο ο προπονητής. Είναι σημαντικό ότι βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αυτό είναι καλό. Η πορεία θα δείξει αν είναι καλύτερη η ποιότητα της ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν μπορέσει με την ποιότητα που διαθέτει η Ένωση Νέων Παραλυμνίου να ξεφύγει, αν ο ΑΠΟΠ με τον τρόπο που παίζει, γιατί είναι σωστός και ο τρόπος που παίζει η ομάδα της ΠΑΦΟΥ, καταφέρει να μείνει κοντά και να απειλήσει με έκπληξη στο τέλος. Επαναφορά με τον Στάκη στον Παπαδόπουλο, αυτός ποστάρει τον Washington αστοχή, δεύτερη προσπάθεια και αυτή άστοχη. Ο Βόλεϊ κέρδισε το rebound, ο Σταύρου δεν θα τρέξει, καθώς είπαμε οι επιστροφές των παιχνίου είναι υποδειγματικές. Επειδή βρήκα τη λυσή να την πω, ομοιογένεια έψαχνα. Θέλουν την ομοιογένεια. Σιγά σιγά και αυτή φτιάχνεται με την πάροδο του χρόνου. Ξεχνάμε ότι οι περισσότερες ομάδες και οι δύο συγκεκριμένες δεν είναι πολύ καιρό που μαζεύτηκαν όλοι οι αθλητές. Και όχι μόνο αυτό, είναι κάτι που έχω πει και σε άλλες μεταδόσεις. Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο ελαστικοί με αυτά τα παιδιά, καθώς έχουν μείνει από τον Μάρτη εκτός γηπέδων. Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Τεράστιο. Για να επανέλθουν στο βαθμό ετοιμότητας που ήταν. Ο Ρόμισον πολύ ωραία κινήσει, αλλά άστοχη η τελική του προσπάθεια. Ο Πυρίλης είναι εκεί για να βοηθήσει και να σκοράρει το πρώτο καλάθι στην σημερινή αναμέτρηση. 21-18, εδώ ο Χρήστος ο Πυρίλης. Ο οποίος έχει γενέθλια, να πούμε, αύριο. Κλείνει τα 23, μπαίνει στα 24. Ο Ζάκης Παπαδόπουλος. Αϊθαλής ο Ζάκης, 38 ετών. Τρίποντο από τον... Για δύο ήταν τελικά. Δύο. Από τον Ingram, 23-18. Ο Washington αλλάζει με τον Βόλεϊ. Πάλι οι δυο τους. Ο Σταύρου προσπαθεί να πάει προς το καλά. Θύμα αντιπαλτός. Ζάκη θα πάρει το φάουλ. Δεν χρειάζεται όταν έχω την εντύπωση. Δύο βολές για τον Σταύρου, τον Δημήτρη Σταύρου, 27 ετών. Έχει βοηθήσει τον ΑΠΟΠ στα χρόνια που η ομάδα βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία.
ήταν και στον Άντλατα, επίσης στην δεύτερη κατηγορία. Επέστρεψε πέρσι στην ομάδα του ΑΠΟΠ για τη συμμετοχή του στην πρώτη κατηγορία. Αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια πέρσι ο Δημήτρης ο Σταύρου. Ευστόχησε στην μία εκ των δύο βολών. Και θα πάει στον πάγκο ο Κωστή στη θέση του, ο 18χρονος, ο Κωνσταντίνος ο Κωστή. Παπαδόπουλος κατεβάζει. Δεν βρίσκει το Στάκη, θα βρει τον Πυρίλη. Τον με τον Washington. Ο Ρόμπινσον σηκώνεται από το ύψος των βολών και σκοράρει. Το έχει αυτό το σούτ από μέση και μακρινή απόσταση ο Τάιτους Ρόμπινσον. Κωστή κλείστηκε. Ο Washington πάσα στην αδύναμη πλευρά. Ο Πίγκραμ ξεχασμένο σου ταριά. Τρεις και φτωχή. 25-22. Με τον Κόρτνεϊ Πίγκραμ να γίνεται και αυτός διψήφιος, 10 πόντους. Θέλει να απαντήσει ο Ρόμπινσον χωρίς επιτυχία, rebound από τον Βόλεϊ. Ποιος θα κατεβάσει κιόλας. Αφήνει στον Washington για να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας Σπάφου. Πάσα στον Κωστή. Και πάλι στον Washington που από πολύ μακριά σουτάρει για τρεις, άστοχα. Ριμπάω τον Πυρίλη. Έπεσε στο έδαφος ο Washington. Την άλλη πλευρά σηκώνεται για τρεις ο Παπαδόπουλος στο στοχείο. Ο Πυρίλης θα κερδίσει το φάουλ στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. Και δεν είναι κάθε επαφή φάουλ. Πυρίλης στη γραμμή των βολών. Ο Πυρίλης γίνει μαθρέμα εδώ του Παραλιμνίου. Αστοχή στην πρώτη. Μάδα της Ένωσης, η οποία σουτάρει χαμηλά γενικά στις, από την γραμμή των βολών. 52,5% έχει μέχρι τώρα στη σεζόν, στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και έχει 0 στις 6 τώρα. Έχει χάσει 4 ο Κουμής και 2 ο Πυρίλης. Ο Washington πιέζει ο Στάκη, η επιθετική άμυνα που λέγαμε, η οποία τελικά οδήγησε σε φάουλ του Στάκη πάνω στον Washington. Παναφορά στον Πίγκραμ. Ο Κωστή με τον Παπαδόπουλο εκεί. Μεγάλη διαφορά. Να δούμε τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Κωστή. Βγαίνει ένα double team πάνω του, αυτός καταρθώνει να περάσει στον Πασαλή. Θα κλέψει ο Σολομού το εξωθυνιασμό, αφήνει στον Πυρίλη, το σπάει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ από τον Κωνσταντον Κωστή. Απ' έξω η μπάλα. Από την baseline η επαναφορά. Με τον Ντέμαρκου Στάκη να πηγαίνει για την επαναφορά του. Βρίσκει τον Ingram, αυτό σηκώνεται αμέσως, άστοχος, ριμπάντα τον Πασχαλή. Washington κατεβάζει, θέλει να τρέξει, αλλά κλείστηκε εκεί. Κωστή πάει προς τα μέσα, σπάει την μπάλα έξω. Ο Volley μέχρι το lay-up, 25-24. Ένα μικρό 5-0 σερί του ΑΠΟΠ. Τον κρατάει στον πόντο και μέσα στο παιχνίδι. Σολομού, ο Πυρίλης, ο Ingram, το σκέφτεται, θα σουτάρει, άστοχα και πάλι, rebound από τον Ingram. Ο Βόλεϊ, ο Washington, περνάει στον Πασαλή, ο οποίος αστόχησε όμως εκεί, θα πάρει το επιθετικό rebound, νέα προσπάθεια, καλά και φάουλ. Προβάδισμα για τον ΑΠΟΠ και μια συμπληρωματική βολή για τον Γιάννη τον Πασαλή, σηκώνει εσπευμένα, αλλά θα ζητήσει time out πρώτα. Αλλά θα δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα η Ένωση με τις οδηγίες του
Κακιούζη και τελικά δεν επέστρεψε ο Κουμί από ό,τι βλέπω. Ναι, τον άφησε στον πάγκο. Αστόχησε όπως άλλη στον βολή. Ο Πίγκραμ σουτάρει για τρεις. Μέσα! 25-29. Με τον Απόπλα τρέχει ένα 10-0 σερί. 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ρόμπινσον θέλει να βάλει τον Πασχαλή μέσα, θα τα καταφέρει, αλλά δεν θα σκοράρει τελικά με το άσχημο παιχνίδι που του έπαιξε η μπάλα πάνω στην ρακέτα. Στην μπασκέτα. Ο Βόσιγκτον στον Κωστή. Ο βόλεϊ παλαστών Πασχαλή που γυρίζει και περνάει τον Ρόμπινσον και σκοράρει. Επιβεβλημένη επιστροφή του Κουμί. Έχω την εντύπωση με την έξοδο του Κουμί και αν βλέπεις το συμπλήν, δηλαδή στην παρουσία ενός αθλητή στο παρκέ, πώς ήταν η διαφορά. Με την έξοδο του Κουμί βρήκε τους διαδρόμους του Απόπ μέσα στο καλάθι. Τον σήκωσε και πάλι τον Μιχάλη τον Κουμί, ο Μιχάλης ο Κακιούζης. Είναι εκεί στην γραμματεία για να περάσει μέσα στην πρώτη διακοπή που θα γίνει τώρα με το καλάθι και φάουλ του Σίμου του Σολομού. 27-31. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Σολομού. Δυστυχώς έχουν κολλήσει τα στατιστικά της στατιστικής υπηρεσίας στο 23-18, 8 λεπτά. Είναι ένα θέμα με το διαδίκτυο εδώ στο γήπεδο που πρέπει να λυθεί. Εδώ στην περιοχή ελπίζουμε να το βλέπουν αυτό. Και αφού μεταδίδουμε και στη ΣΥΤΑ Vision, να το κοιτάξει και η ΣΥΤΑ να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία σε αυτό το γήπεδο να υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση στο διαδίκτυο. Διορθώθηκαν τώρα, Αντώνη. 28-31 με τον Σολομού να ευστοχεί και στην συμπληρωματική βολή. Ο Washington θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. 4 έχει και ο Απόπ. Βλέπουμε και πάλι το φάουλ που κέρδισε ο Washington από τον Στάκεϊ, δεύτερο φάουλ του Στάκεϊ. Έγινε επαναφορά ο Πίγκραμ με τον Ίγκραμ. Για τρεις ο Βόλεϊ μέσα για αυτός. 28-34, άρχισαν και δουλεύουν τα σούτ για την ομάδα του Απόπ, ο οποίος έχει 4-12. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο και βλέπουμε ότι είναι μια περίοδος αυτή στην οποία η ψυχολογία των παιχτών του Απόπ είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Ο Ίγκραμ θα σκοράρει με τρομερό φόλο ο Ρόμπινσον. 30-34. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί ο Βόλε να κερδίσει φάουλ από τον Ίγκραμ. Δύο βολές για τον Τρίστιν Βόλε. Και πάλι κενό κάτω από το καλάθι της Ένωσης. Εδώ θα δούμε προηγούμενο εντυπωσιακό κάρφωμα του Ρόμπινσον. Εδώ. Θα κατέληγε στο καλάθι, αλλά ο Ρόμπινσον και για να το διασφαλίσει, αλλά και για σκοπούς ψυχολογίας, αυτά τα καρφώματα, τα follow καρφώματα, ανεβάζουν πολύ την ψυχολογία μιας ομάδας. Πάμε στην γραμμή των βολών να δούμε τον Βόλεϊ. Αστοχή στην πρώτη του βολή, 2 στις 5 για τον Απόπ, 1 στις 7 για την Ένωση. Και μόνο Κύπρη σοουτάρα για την Ένωση. Ο Κουμί, ο Πυρίλης και ο Σολομού. Σολομού. Και ο μόνος Σολομού σκοράρει. Ναι. Ο Ίγκραμ. Ο Χαραλάβους πέρασε το παιχνίδι. Ο Ρόμπινσον. Στάκεϊ. Χαραλάβους για τρεις από τη γωνία. Άστοχα. Ριμπάντ επιθετικό από τον Ρόμπινσον. Πανασηκωθεί. Φάουλ από τον Βόλεϊ. Δεύτερο. Για τον Τρίστιν Βόλεϊ. Εδώ ο Τάιτους Ρόμπινσον έδωσε τη μάχη του, πήρε το φάουλ, θα πάει και αυτό στη γραμμή. Και στο παιχνίδι θα περάσει για πρώτη φορά σήμερα ο Χρήστος Ξενοφόντος, ο οποίος ήρθε στον ΑΠΟΠ από την Ανόρθωση. Ήταν στην Β2 κατηγορία πέρσι με την φανέλα της Ανόρθωσης. ...31-35 με την πρώτη εύστοχη βολή του Ρόμπινσον.
οποίος θα αστοχίσει στη δεύτερη. Παραλίγο να πάρει το επιθετικό rebound, όμως δίνουν την μπάλα στον Απόπ τώρα. Μπήκε πιο γρήγορα ο Ρόμπινσον για να πάρει το επιθετικό rebound, λέει, εξηγεί ο Γιάννης ο Πλακοντάς στον Μιχάλη τον Κακιούζη. Και είμαστε κοντά και εμείς ακούσαμε την επεξήγηση του διαιτητή προς τον προπονητή της Ένωσης Παραλιμνίου. Ενώ γόλι πέρασε στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες, είναι και μικρομένος με δύο φάουλ, πανήλθε ο Πασαλής. Να δούμε με ένα πιο κοντό σχήμα πώς θα λειτουργήσει ο Απόπ. Για τρεις ο Πίγκραμ αστοχή, το ριμπάδο τον Ρόμπινσον πετάει γρήγορα στον Ίγκραμ, αυτός είδε το Χαραλάμπους. Ο Στάκη πατάγε σκόνται για τρεις, τρίποντο και φάουλ. Από τον Ντεμάρκου Στάκη, ακούτε και τους πανηγυρισμούς. 34-35 και μία συμπληρωματική βολή για να ισοφαρίσει ο Στάκη εδώ και πάλι το τρίποντο και το φάουλ από τον Αμερικανό γκάρντ της Ρεμέντικα Ένωσης του Παραλιμνίου. Ο Στάκη, ο οποίος έχει 6 πόντους με αυτό το τετράποντο. Ο Σταύρου, 8 δευτερόλεπτα. Πανηγυρίζει όλος ο πάγκος της Ένωσης και οι παίκτες για την προσπάθεια, και οι παίκτες που αγωνίζονται εννοώ, για την προσπάθεια που καταβάλλαν αμυντικά. Στάκη. Ο Ίγκραμ. Ζώνει τώρα στην άμυνα ο Απόπ. Χαραλάμπους για τρεις, στη λήξη του χρόνου άστοχα. Μάχη για το rebound, ο Κουμής ο Πασαλή γυρίζει στο Χαραλάμπους. Ο Ίγκραμ για τρεις, άστοχα και πάλι. Ξενοφώντας το rebound, θα του πάρει όμως την μπάλα από τα χέρια ο Χαραλάμπους. Μάχες εδώ και θα κερδίσει φάουλ ο Κουμής. Θα είναι βολές. Ξενοφώντας ο οποίος ζήτησε το φάουλ υπέρ του. Σε αυτή η φάση του Ξενοφώντας με τον Χαραλάμπους μου θύμισε λίγο τη φάση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα. Προχθές δεν ξέρω να δεις το παιχνίδι Αργύρι. Δεν το είδα. Με τον Παπαγιάννη να μαζεύει το rebound και ο Καλάθης να του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης. Αλλά ανοίγεις πληγές. Εντάξει, έχει δρόμο πολύ φετινή χρονιά, να είμαστε καλά και έχουμε να δούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό που όμως ανέφερες με τις φάσεις είναι η συγκεκριμένη φάση δείχνει το πάθος των αθλητών. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά και των δύο ομάδων δίνουν πάθος. Δεν είναι αντιαθλητικό, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν το πάθος στο παιχνίδι για να κερδίσουν την μπάλα. Γι' αυτό βλέπουμε αρκετές μάχες. Αργία, αν μου επιτρέπεις, το πάθος είναι ένα χαρακτηριστικό των Κυπρίων καλαθοσφαιριστών και στην εθνική μας ομάδα, διαχρονικά, είναι αυτό που ξεχωρίζει στις αναμετρήσεις του εθνικού μας συγκροτήματος. Σε τρίποντα από τον Στάκη. 39-35, ένα 8-0 σερί της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου που αναγκάζει τον Μάρκο τον Ασονίδη να ζητήσει time-out. Και στην επίθεση να έχουν περισσότερη υπομονή. Ο Ίγκραμ έχει πετύχει 15 πόντους στο παιχνίδι. Τελευταίο του καλάθι το έβαλε στο 1,5 λεπτό από την αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου. Από τότε δεν έχει πετύχει ξανά κάποιο πόντο. Πολύ σωστά τα επισήμανε σε Αργύρι. Να δούμε τον Washington. Στο δευτερόλεπτο σουτάρει και σκοράρει με τη λήξη του χρόνου. 39-37. Μια απάντηση για τον Απόπ και σε λίγο θα μπούμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Χαραλάμπους ζητάει από τον Ρόμπινσον, πετάγεται μπροστά του. Ο Βόλεϊ θα διώξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό το deflection. Ο
59 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Ρόμπινσον, ο Ίνγκραμ. Για τρεις ο Ίνγκραμ, μπήκε βγήκε η μπάλα. Ριμπάντ από τον Πασαλή, το έκτο του, υποψήφιος για double-double. Ο Πασαλή που έχει ήδη 10 πόντους. Φάουλ θα κερδίσει, θα μετρήσει ο Γαλάθη. 39 όλα. Ο Ουόσιγκτον, για να δούμε πάλι τη φάση. Εδώ, κατεβάζει ο Ουόσιγκτον. Επιταχύνει να πάει προς το Γαλάθη, του κάνει φάουλ. Ο Χαραλάμπους και πετώντας την μπάλα, ίσως απλά για να πάρει το φάουλ για τις βολές ο Ουόσιγκτον, η μπάλα κατέληξε στο καλάθι και έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του ΑΠΟΠ, ο TJ Ουόσιγκτον. Ρούκινε ο Ουόσιγκτον, μπάλα να πηδά, θα καταλήξει στο καλάθι, απίθανο. 39-40 Στάκεϊ. Φάουλ από τον Ουόσιγκτον. Βλέπουμε και άλλη μια τακτική τώρα, να πιέσει σε όλο το γήπεδο ο ΑΠΟΠ και να προσπαθεί να κάνει παγίδα στον playmaker. Ήρθε όμως το φάουλ και σταμάτησε. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια. 36 δεύτερα μήνα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Αποσύρει τον Ίνγκραμ, τον βλέπετε εδώ ο Μιχάλης Κακιούζης. Πέρασε στη θέση του Σίμος Σολομού. Βολές για τον Στάκεϊ, ο οποίος έχει 2-2 τώρα. Είχε μια σημειωμένα το τρίποντο και φάουλ που πέτυχε λίγο νωρίτερα. Ισοφαρίζει και έχει ακόμα μια βολή ο Ντέμαρκος Στάκεϊ, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στο Κόσοβο αρχικά, στην Λιπιάνη, από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά μετακόμισε στο Μαυροβούνιο, στην Ιμπάρ Ροζάγε, την οποία αγωνίστηκε και στη Βαλκανική Λίγα. 41-40. Ο Ουόσιγκτον κατεβάζει, περνάει μέχρι το καλάθι, αστοχή αυτή τη φορά, rebound από τον Κουμί. Όλη η επίδεση στη διάθεση της Ένωσης. Σιγά φωνάζει ο Κακιούζης, αλλά ο Στάκεϊ δεν σταματάει με τίποτα. 44-40. Δεν ξέρει τι θα πει σιγά. Όντας Αμερικανός, δεν κατάλαβε. Για να δούμε τον Βόλεϊ στα 5 θρόλεπτα. Η πάσα έξω, το σούτ για 3 από τη γωνία. Αστοχό. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. 44-40. Πάντως ένα στοιχείο που μας είχε πει ο Αλέξης Λεκισβίλης στην αρχή της μετάδοσή μας, στην στο pre-game του αγώνα. Μας είπε πως πρέπει να περιορίσει ο ΑΠΟΠ τα λάθη, να μην κάνει πολλά. Κάτι που έχει καταφέρει, τα 7 λάθη που έχει κάνει είναι αποδεκτό νούμερο για ένα πρώτο ημίχρονο. Και να ελέγξει το ρυθμό, να μην αφήσει στην Ένωση του Νέου Παραλυμνίου να τρέξει. Σε κάποια σημεία το κατάφερε, σε κάποια άλλα όχι. Όλα αυτά, η ομάδα του ΑΠΟΠ είναι κοντά στο σκόρο. Έχασε εδώ την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ρόμπινσον παίρνει το φάουλ από τον Πασαλή. Θα έχει 2 βολές, δεν έβαλε και το καλάθι. Έχει την ευκαιρία για ένα γκολ φάουλ εδώ, κάτι που δεν έγινε τελικά. 2 βολές για τον Τάιτους Ρόμπινσον, ο οποίος είχε μία στις 2 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, 45-40, βελτιώνει και το ποσοστό του από τη γραμμή των βολών σιγά σιγά το παραλίμνη. Συνολικά με τις 8 χαμένες βολές το πρώτο ημίχρονο, ήταν άλλος ένας τομέας που είναι τόσο κοντά και ο ΑΠΟ. 46-40, ο Ουόσιγκτον. Ο Πασαλή θέλει να περάσει τον Ίνγκραμ, θα κερδίσει φάουλ. Θα δούμε από τον Ίνγκραμ ή από τον Κουμί το φάουλ. Από τον Χαραλάμπους φώναξε ο κύριος Ηλία. Δύο βολές για τον Γιάννη τον Πασαλή.
με το σώμα μάλλον και όχι ψηλά. Χαμηλά πρέπει να γίνει το φάουλ. Πασχαλία άστοχη στην πρώτη βόλη. Πήγε να με διαψεύσει για λίγο η μπάλα. Ευσοχή στη δεύτερη. 46-41. Τον Γιάννη τον Πασαλίνα φτάνει τους 11 πόντους. Ο Ρόμισον με τον Πασαλί. Ο Ίγκραμ περνάει προς τον Γκουμί. Λάθος έγινε. Έκλεψε ο Βόλεϊ. Ταχύνει ο Ουόσιγκτον. Γρήβα στο τη γωνία. Σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Διαμαρτυρίες πως ήταν ποτέ τις πατούσε γραμμή. Πατούσε γραμμή. Το είδαμε, ήταν ακριβώς μπροστά μας, γι' αυτό έχουμε άποψη. Πατούσε καθαρά γραμμή. Και ο τρίτος διαιτητής, ο κύριος Μπομπότης, έδωσε, θα μπορούσε να κάνει από τη στιγμή που είναι τηλεοπτικό, να ζητήσει επανάληψη. Απάντηση να... από τον Στάκη. Μάλιστα, θα το δούνε σωστός. Τώρα, θα το δούνε. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σωστή αντίδραση από τον κύριο Ηλία, αν και πρώτος ετήσης είναι ο κύριος Πλακωτάς. Θα δουν ξανά λοιπόν την φάση, αν πατούσε γραμμή ή όχι ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας. Είδαμε εδώ ένα replay. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι πιο κοντινό που να βοηθήσει τους διαιτητές. Εδώ νομίζω αυτό, φάνηκε. Αν σταματήσει η φάση, εδώ νομίζω είναι το καλύτερο πλάνο που θα εδώ βλέπουμε τον διαιτητές. Πρωταγωνιστή της φάσης, Κωνσταντίνος ο Γρίβας. Εδώ τη βλέπουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πως την εικόνα που βλέπετε και εσείς αγαπητοί λιθεατές είναι αυτή που βλέπουν και οι διαιτητές. Εδώ. Και όμως φαίνεται ναι. Όπως οριακά μπορεί να μην την πατάει. Ναι, ακριβώς. Αυτό το replay ήταν το πιο διαφωτιστικό νομίζω. Αν το δούμε και είναι οριακό πράγματι, αν και μπροστά μας φάνηκε να πατάει. Αλλά από τη γωνία που είμαστε εμείς, γι' αυτό δεν πήρα θέση εγώ, ειδικά εγώ που τον έχω και πλάτη. Αποφάσισαν ότι είναι δίποντο τελικά. Ναι. Άρα θα γίνει 49-43 το σκορ. Μια δύσκολη φάση. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το replay για να μην υπάρχει αδικία. Ο Γρίβας στον Ουόσιγκτον. Περνάει τον Χαραλάμπους, πάσα στον Βόλεϊ από τη γωνία για τρεις. Άστοχος, rebound από τον Χαραλάμπους. Ο Ρόμπινσον φτάνει μέχρι το lay-up, 51-43. Εδώ ανοίγει μια διαφορά 8 πόντων για την Ένωση. Είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει, αλλά δεν κράτησε πολύ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 51-45. Ο Πασχαλής και πάλι κάνει τη δουλειά του σωστά μέσα στη ρακέτα. Ένα παιδί το οποίο βοηθά πραγματικά. Εκεί που πονεί με τις επιλογές που έκανα στους ξένους, χωρίς ουσιαστικά center. Αστόχησε ο Ρόμπινσον. Μάζεψε ο Ουόσιγκτον το rebound. Ποιο θέλει να πάει σε ένα κόστο. Κόστο, τρομερό μπλοκ από τον Ρόμπινσον. Πήρε το αίμα εδώ πίσω. Και φάουλ από τον Γρίβα. Πάνω στον Στάκη. Εδώ βλέπουμε ξανά πόσο υπέροχα ανέβηκε ο Ρόμπινσον. Είναι εξαιρετικός μπλοκέρ ο Ρόμπινσον. Έχει ήδη 2 κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, ενώ ήταν 4ος πέρσι στο Βέλγιο, που αγωνιζόταν πέρσι, στο Λουξεμβούργο διορθώνω, εκεί που 2 αγωνιζόταν πέρσι, με 1,7 κατά μέσο όρο.
Είναι σημαντικό το ότι η Ένωση διαθέτει αλτικούς αθλητές και μπορούν, αν και δεν είναι center, να καλύψουν σωστά το καλάθι του. Πασαλή μακριά με τον κουμί. Ωραία, άλλαξε ο Washington στον Πασαλή που σουτάρει άστοχα, η μπάλα πάει πίσω στο καλάθι. Δεν μπορεί ούτε σε αυτή τη φάση να σκοράρει. Ο Από παραμένει το 51-45. Στάκεη με τον Σταύρου. Έγινε το λάθος, έκλειψε ο Πίγκραμ. Έπειτα δηλαδή τον Σταύρο, αλλά θα πάει μόνος του μέχρι το lay-up. 51-47. Όταν φτάνει κοντά στη διψήφια διαφορά η Ένωση, στους 8 πόντους κάπου εκεί κάνει λάθη. Εδώ ο Ρόμπινσον θα σκοράρει, εκμεταλλεύεται το ύψος του, 53-47. Με τον Τάιτους Ρόμπινσον να γίνεται και αυτός διψήφιος με 11 πόντους. Πίγκραμ για 3, αστοχή. Και να και το 8ο rebound του Ρόμπινσον, υποψήφιος και αυτός για double-double. Μαζί με τον Πασαλή από την άλλη πλευρά, που έχει 13 πόντους και 6 rebound. Στάκεη για 3, μέσα έξω η μπάλα. Rebound από τον Βόλεϊ και ο Washington θα πάρει φάουλ από τον Χαραλάμπους. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα της Ένωσης, τρίτο του Χαραλάμπους. Και επαναφορά από το πλάι με τον TJ Washington. Ο Σταύρου ζητάει μπάλα ο Πασαλή, βγαίνει από τα σκρίνα ο Washington. Ψάχνει κάποια κίνηση, Πασαλή ο Washington, αλλά στη γωνία ο Πίγκραμ μπλοκ από τον Ρόμπινσον. Να το δεύτερο. Και έπιασε το μεσόωρο. Τώρα εδώ θα έχουμε φάουλ από τον Washington. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές για να αποφασίσουν αν είναι αντιαθλητικό ή όχι. Δική μου άποψη είναι πως ήταν αντιαθλητικό αυτό. Θα το σπίγει από πίσω. Αν, ναι, και αν δεν πήγε στην μπάλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Να δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Δύο μπλοκ λοιπόν για τον Ρόμπινσον. Και εδώ το αντιαθλητικό είναι καθαρά. Που κάνει. Αγκαλιάζει τον αθλητή από πίσω, τον Ίγκραμ από πίσω. Ο TJ Washington. Εδώ και πάλι το μπλοκ. Η πάσα στον Ίγκραμ και έρχεται ο Washington και αγκαλιάζει τον αντίπαλό του. Χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση να πάει προς την μπάλα. Θα δούμε αν θα μας επιβεβαιώσουν οι διαιτητές για αυτό. Ναι, αντιαθλητικό. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, η αλήθεια. Καλή διαιτησία πάντως, θα πρέπει να το πούμε. Είναι γιατί υπάρχει ως συνήθως γκρίνια. Μέχρι στιγμής μια χαρά τα πάνε. Δύο βολές για τον Ντάλαν Ίγκραμ, ο οποίος έχει κολλήσει στους 15 πόντους από τις αρχές της δεύτερης περίοδου και εδώ ξεκολλάει με την πρώτη βόλη. Ο Ίγκραμ πρώτη φορά στη γραμμή σήμερα. Έχει 3-6 δίποτα, 3-6 τρίποτα και πλέον 2-2 βολές. 55-47. Ο Στάκεη με τον Σταύρου. Το σκριν από τον Ρόμπινσον. Ο Ίγκραμ πάει μέχρι το καλάθι για ένα τρομερό κάρφωμα. Και με την ευκαιρία να ευχηθούμε και στον Κεραυνό καλή επιτυχία. Φεύγει τη Δευτέρα το πρωί για την Ντιζόν στη Γαλλία. Ξεκινά αυτό που ποθούσε τόσα χρόνια. 8 δευτερόλεπτα εδώ. Και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Δεύτερη φορά που δεν περνάνε την μπάλα οι παίκτες του ΑΠΟ. Champions League είναι σημαντικό, να δούμε τι θα πετύχει ο Κεραυνός. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού και για την Κύπρο γενικότερα. Η συμμετοχή στο Basketball Champions League, την νεοσύστατη διοργάνωση της FIBA, κορυφαία διασυλλογική οργάνωση
για την FIBA. Και με συγχωρείτε, ωραία καλάθι και φάουλα από τον Ρόμπινσον. Εξαιρετικές κινήσεις του Ρόμπινσον, πέραν το ότι ανοίγει διαδρόμους και για τους συμπαίκτες του και ο ίδιος εκμεταλλεύεται τα, ας τα πούμε, γίνονται σωστά τα screen και μπορεί να κινηθεί πιο άνετα μέσα στη ρακέτα πια η Ένωση. Με ένα 15-7 επιμέρους σκορ η ομάδα του Παραλιμνίου ανοίγει την ψαλίδα. Ο Ρόμπινσον στους 13 πόντους και τα 8 rebound, 14 τώρα. Ένα νέο σερί για την Ένωση στο 9-0. Από το 51-47. Πασαλή βλέπει τον Κωσία, αλλά η πάσα του είναι πολύ δυνατή για να την προλάβει. Ο νεαρός γκάρντ εδώ του ΑΠΟΠ. Αλλαγή με τον Παναγιώτο Πολεμίτη. Περνάει για πρώτη φορά στο πάρκε, στη θέση του Πασαλή. Εδώ ο Γιάννης Πασαλής. Χρειάζεται κάποιες ανάσες. 4 και 22 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Στάκης, ο Χαραλάμπους, η πάσα μέσα, κλέβει αρχικά ο Βόλεϊ, αλλά έπεσε στο έδαφος, η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή παραμένει στα χέρια των παίχτων του Παραλιμνίου. Παναφορά με τον Ίγκραμ. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Στάκη στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Κουμής χάνει τον έλεγχο, τέλος χρόνου. Καλυστερήσαν οι περιφερειακοί, ειδικά ο κυρίως ο Στάκη. Συνέχεια ο Χαραλάμπους, ο οποίος ίσως να μην είχε αντιληφθεί για τον χρόνο. Ο Washington σηκώνεται αστοχή, rebound από τον Κουμί, του χτυπάει την μπάλα. Ο Washington κατοχή για τον Παραλίμνη. Πάνω ο Χαραλάμπους από την ώρα που μπήκε έδωσε σημαντικές βοήθειες στην άμυνα. Επιθετικά μπορεί να μην μπορεί να προσφέρει τόσο πολύ, αλλά στην άμυνα πήγε πάρα πολύ καλά. Παραλάμπους ήταν ένα από τα στοιχήματα από πέρσι για την ομάδα του Παραλιμνίου. Για να δούμε εδώ, ο Ίγκραμ σκοράρει για 2. 62-47. Και το σερί μεγαλώνει. Ναι, στο 11-0 πλέον. Και στους 21 πόντους ο Ίγκραμ. Μεταφορά δόθηκε τώρα, παράβαση. Διαμαρτύρεται ο Washington. Αλλαγή. Επιστρέφει ο Πασαλή, πήρε τις ανάσες του. Είδαμε και το Κακιούζι να επαινεί την προσπάθεια του Χαραλάμπους. Σειρά για ανάσες των Washington. Ζήτησαν σκούπα διαιτητές και πήγε ο Κακιούζης να πάρει την σκούπα να σκουπίσει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είναι τρομερές οι αντιδράσεις του Μιχάλη του Κακιούζη από τον πάγκο. Θα ήθελε να αφιερωθεί μια κάμερα πάνω του ή να τον δείχνει συνεχώς. Πραγματικά είναι απίστευτος. Το ζει έντονα. Σε ένα διαφορετικό ρόλο πραγματικά. Είναι δύσκολο. Είναι η αρχή και να κάνεις την αρχή σε μια περιοχή όπως το Παραλίμνη που είναι ελκυστική για τον καθένα. Να φτιάξεις, να κάνεις δουλειά σαν άνθρωπο που ουσιαστικά ενώ συνεχίζεται το σερί με τον Ρόμπινσον το 64-47. Πολύ σημαντικό πάντως το ότι πίστηκε και ήρθε να δουλέψει και δουλεύει πάρα πολύ. Φάουλ Κουμί πάνω στον Πίγκραμ. Το πρώτο φάουλ του Μιχάλη του Κουμί. Εδώ είναι από την αλλαγή των σημών. Είδαμε ότι δεν ήταν ακριβώς η πρόθεση του να σουτάρει, όμως από τη στιγμή που σηκώνεται με τα δύο χέρια ένας αθλητής κρατώντας την μπάλα με τα δύο χέρια και του γίνεται φάουλ, τρώνεται βολές. Είναι από τους διευκρινήσεις, όχι αλλαγές, διευκρινήσεις που δόθηκαν φέτος από τη FIBA.
Πήγαμε στο κύριο πρώτη βολή, φτάνει στους 16 πόντους. Και σταματά το σερί της Ένωσης στο 13-0. Μέσα και η δεύτερη. 64-49. 2-58 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Χαραλάμπους. Τρέχει ο Κωστίνας το μακάρι. Στάκεϊ. Ο Κουμής βλέπει τον Ρόμπινσον. Κρατάει μπάλα. Στάκεϊ. Παίρνει το σκρίν από τον Κουμή. Πάει προς το καλάθι. Αποφεύγει τον Πασαλή αλλά στοχή. Επιθετικό ριμπάλ από τον Κουμή. Αποβγάζει σωστά την μπάλα έξω. Ο Ρόμπινσον. Πάει μέσα. Θα πάρει φάουλ. Δύο βολές για τον Τάιτους Ρόμπινσον. Ο Μιχάλης ο Κουμής έχει φτάσει στα 5 rebound και 4 πόντους. Ξανά το φάουλ του που κέρδισε ο Ρόμπινσον. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κωστή. Για τον Κωστή. Σε λίγο χρονικό διάστημα ο Κωνσταντίνος ο Κωστής 8 λεπτά, 8,5 έχει κάνει 4 φάουλ. Σημαντική απώλεια για τον, όπως είχες αναφέρει στην αρχή, τον Άθο Δημητρίου. Mm-hmm. Με τη θλάση που είπε στην πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, δυστυχώς μια λύση, δεν έχει μια πολύ σημαντική λύση ο Μάρκος Ασονίτης. Ο Ρόμπινσον ευστοχή και στις δύο βολές. 66-49. Πίεση και πάλι σε όλο το γήπεδο για την Ένωση. Ο Πίγκραμ κάνει την προσποίηση. Ο Washington κρατάει. Ο Πίγκραμ πάει προς το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Rebound από τον Ρόμπινσον. Κατεβάζει ο Ίγκραμ που πετάει μια πάσα πουθενά. Ο Μιχάλης Οκουμής δεν είχε αντιληφθεί την πρόθεση του συμπαίκτη του. Βιάστηκε και προηγουμένως δώσε μια βεβαιασμένη πάσα του Κουμή μέσα στο καλάθι. Αυτό ήταν το 11ο λάθος για το Παραλίμνη. 10 έχει ο Απόπ. Πασαλή, αστοχή, rebound του Κουμή. Έκτο rebound για τον Μιχάλη τον Κουμή. 1-40 για το τέλος της περίοδου. Ξανά σε ζώνη ο Απόπ. Ο Στάκεϊ. Κουμή. Γυρίζει. Καλή προσπάθεια. Άστο κι όμως. Κατοχή για τους φιλεξενούμενους. Το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο είναι 22-9. Μια διαφορά που είναι ικανή να δώσει την νίκη. Την τρίτη νίκη του Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα. Έγινε και νέο λάθος. Άλλη μια καλή άμυνα από τον Χαραλάμπους. Παναφορά τον Στάκη τώρα να κατεβάζει. Ο Γρίβας προσπαθεί να του κόψει το δρόμο. Παίρνει το screen ο Στάκη. Από τον Ρόμπινσον, ο Ίγκραμ τώρα προσπαθεί να βάλει μέσα βήματα. Προσπάθησε να βάλει προς τα μέσα τον Βόλεϊ, δεν τα κατάφερε. Έκανε βήματα. Ο Ίγκραμ, ο οποίος... Πρέπει να είναι το τέταρτο του... Πέμπτο λάθος, αυτό δεν θέλω να πω. Ναι. Πέμπτο λάθος. Ωραία βόλεϊ, νέο μπλοκ από τον Ρόμπινσον, έστω και αλλίωση. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος περίοδου, ο Ρόμπινσον στον Ίγκραμ, πάει προς το καλάθι, νέο φάουλ. Δεν θα μετρήσει το καλάθι αν έμπαινε. Εδώ ο Ίγκραμ, ο οποίος κάνει λάθη. Ούτως ή άλλως είναι βολές, κάτι έχουν συμπληρώσει. Τα 5 ο Απόπ. Και δύο νεαρούς βάζει. Θα μπει στο παιχνίδι
ο Ραφαήλ Ανδρέου και ο Γιώργος Ζάρτιλας. Ο Στάκη στον πάγκο. Περιμένει λίγο ο Ανδρέου τις βολές του Ίγκραμ και μετά θα περάσει. Αστοχή ο Ίγκραμ στην πρώτη βολή. Έχει 2-3 πλέον. Και 13-22 για την Ένωση. Στις 23 τώρα. Έχασε και την αλλαγή ο νεαρός ο Ανδρέου. Ο Ίγκραμ θα κερδίσει φάουλ. Και τώρα ο Ραφαήλ Ανδρέου θα περάσει αλλαγή. Στη θέση του Ίγκραμ. Παναφορά από το πλάι. Για μαρτυρίες του Μαρκ Δασονίτη, πως ήταν πάνω στην προσπάθεια για καλάθι, οπότε ήθελε βολές. Εδώ βλέπετε τον Μάρκο τον Ασονίτη. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Το φάουλ. Από τον Ζάρτιλα. Κάτι που δεν ήθελε όμως ο Καγιούτζης. Και μάλιστα τόσο νωρίς. Θα σηκώσει και πάλι τον Στάκεϊ για να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Ζάρτιλα. Δύο βολές για τον Πίγκραμ. Ευστοχή στην πρώτη. Ζητούν τεχνική ποινή, αλλά γιατί. Ναι, γιατί ζητάνε ότι το φάουλ δεν έγινε στον Πίγκραμ. Δεν ξέρω. Αν έχουμε το replay για να δούμε ποιος... Μπράβο, γιατί μου φύγε και εμένα από το μυαλό. Ποιος κέρδισε το φάουλ. Ναι. Αν είναι στον Ουάσιγκτον... Και υπάρχει και προειδοποίηση στον πάγκο. Ναι, προειδοποίηση στον πάγκο της Ένωσης για τη διαμαρτυρία. Να δούμε με την πρώτη ευκαιρία αν βρούμε την φάση να τη δούμε. Γιατί πάνε τώρα. Τώρα θα πάνε τώρα οι διαιτητές να το δούνε. Οι διαιτητές. Άρα θα δούμε. Μου βγήκε και εμένα από το μυαλό σε ποιον έγινε το φάουλ. Εγώ νομίζω θυμόμουν ότι έγινε στον Ουάσιγκτον. Τώρα... Θα δούμε στο replay που θα ζητήσουν και οι διαιτητές. Ζητάνε ότι έγινε στον Γρίβα. Εδώ, εδώ. Η φάση από την πόλη αρχή της. Ο Πίγκραμ. Όχι, εδώ είναι η προηγούμενη. Όχι αυτή τη φάση. Αυτή είναι η φάση που έκανε το φάουλο ο Κουμί. Είναι επόμενη. Αυτή ήταν απ' έξω που έπαιξαν. Στην επαναφορά να δούμε. Μετά, στη συνέχεια. Δούμε 24 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για το τέλος της περίοδου. Εδώ είναι η βολή. Ναι, να δούμε όμως την επόμενη, αν υπάρχει δυνατότητα στο, μετά το φάουλ που έγινε από τον Κουμί. Στην επαναφορά τώρα, προχωράμε γιατί βγαίνει ήδη έξω. Τώρα γίνεται η επαναφορά, άρα... Όχι, λίγο πίσω να νομίζω. Εδώ η πάσα στον Πίγκραμ. Όχι, εδώ είναι η προηγούμενη που έγινε το φάουλ στον... από τον Κουμί. Και δεν δόθηκαν βολές, δόθηκε η μπάλα πλάγια, άρα... Μετά από αυτό πρέπει μετά από αυτό. Θα βγει αλλαγή ο Ίγκραμ, θα μπει ο Ανδρέου στη θέση του. Να το τώρα αυτό γίνεται. Και στην επαναφορά να δούμε πού έγινε. Περιμένουμε να δούμε. Ο
βλέπουμε που μαρκάρει ο νεαρός, τον Ουάσιγκτον μαρκάρει. Βγαίνει έξω ο Ουάσιγκτον. Ο Ουάσιγκτον ήταν. Ναι. Στον Ουάσιγκτον ήταν. Ο Ουάσιγκτον είναι καθαρό. Ναι, είναι καθαρό. Το, το replay. Νούμερο 3 ήταν και όχι το 19. Και ο Πίγκαν πήγε στάδια συμβόλη, τα είπε και, με τον. Ακυρώνονται βολές. Και θα φάει και τεχνική ποινή. Ναι, ακυρώνονται οι βολές. Μου διαφεύγει τώρα αν η τεχνική ποινή εξακολουθεί να υπάρχει ή όχι. Δεν υπάρχει τεχνική ποινή. Αυτό που, προσπαθώ να θυμηθώ, καταργήθηκε νομίζω η τεχνική ποινή σε αυτή την περίπτωση. Ακυρώνονται οι δύο βολές και παίρνει κατοχή η ομάδα του η ομάδα που αμυνόταν. Επαναφορά δεν πέρασε, έκλεψε ο Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. Και θα λέγαμε, όπως λένε, πολύ κακό και για το τίποτα. Τελικά ήρθαν δύο πολύ εύκολοι για τον Απόπ, από ένα λάθος. Ο Ανδρέου, ανάποδο lay-up, αστόχησε. Ο Πασαλή τρέχει στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Ουάσιγκτον, ο Πίγκραμ με τη λήξη του χρόνου άστοχα. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Στο γήπεδο επίθεσης της Ένωσης και πάσαρε προς τα πίσω και θεωρήθηκε προς πίσω. Να δούμε εντάξει, τα πρώτα λεπτά, να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον Απόπ. Καλάθι και φάουλ από τον Ουάσιγκτον. Πάντως μπορώ να πω πως έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια του Παραλυνίου και πέρυσι και φέτος. Πρώτη φορά βλέπω τον Μιχάλη Τουκάκιος να κάθεται. 66-53. Και μία συμπληρωματική βολή για τον TJ Ουάσιγκτον. Και τέταρτο φάουλ του Χαρμπούς. Στον πάγκο πήγε ο Ανδρέου πάντως. Ευσοχή και στη βολή ο Ουάσιγκτον. Έχουν άγχος ακόμη μικροί. Εντάξει, δεν τους βγήκαν δύο φάσους. Έβαλαν και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Και νέο λάθος κατοχή στον Απόπ. Μα σε μένα λάθη, δεν ξέρω, ένα πεντάλεπτο, τελευταίο πεντάλεπτο, στο οποίο έσβησε το καθαρό μυαλό της Ένωσης και δίνει ευκαιρία τώρα στην ομάδα της Πάφου να επανέλθει. Φτάσει στα 10 λάθη η ομάδα του Παραλυμνίου, ενώ έχει 11 ο Απόπ. Ο Ουάσιγκτον, ο Αλή, λίγο κάπως σαν ορθόδοξο τρόπο προσπαθεί να σκοράρει. Θα κάνει και φάουλ στην έσκια πάνω στον Ρόμπινσον. Πει το φάουλ για τον Πασαλή. Και παρά τα 4 φάουλ του Χαραλάμπου στον κρατά στο παρκέ ο Καγκιουζής. Φτάκι κατεβάζει γρήγορα στον Πιντηρή. Να ο Χαραλάμπους. Ο Στάκη με τον Γρίβα. Χαραλάμπους με τον Πασαλή, ο Κουμής, πήγε, ο Πασαλή πήγε πάνω του, αλλά ο Κουμής με μια περιστροφή και από τον εαυτό του θα πετύχει το γάθι. 68-54. Ωραία επίθεση, γιατί πήγε για βοήθεια ο Πασαλής στα έξω και έμεινε ο Κουμής, είχε την ευκαιρία. Άλλη μια καλή άμυνα του Κουμή εδώ. Και αμέσως το lay-up από τον Στάκη, 70-54. Τη Ένωση τη πάει το γρήγορο παιχνίδι. Στον Παραλίμνη έχουν μάθει το γρήγορο παιχνίδι. Τους βγαίνει. Στους 23 πόντους ο Στάκη. 18 ο Ρόμπινσον. Διορθώνει, 19 ο Στάκη. 21 ο Ίνγκραμ. 18 ο Ρόμπινσον που έχει και 12 rebound. Double-double για τον Τάιτους Ρόμπινσον. Ακολουθεί ο Κουμής ο οποίος έχει 6 πόντους, 6 rebound. Από την άλλη, πρώτο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους είναι ο Πίγκραμ με 17. Ακολουθεί ο Πασαλή με 13 και 7 rebound. Πάρα πολύ καλή παρουσία. 10 πόντους ο Ουάσιγκτον με 4 assist και 2 rebound. Ο Βόλεϊ, εδώ που βλέπετε στο γραμμή των βολών,
Έγινε γι' αυτό υψήφιος με αυτή την πρώτη. 10 πόντους και 8 rebound. Έντεκα τώρα. Στάγκη κατεβάζει. Καραλάμπους επιταχύνει, πάει στο lay-up με follow. Ο Ρόμπινσον, δεν ξέρω αν θα χρεωθεί στον Ρόμπινσον. Για να δούμε εδώ τη φάση πάλι. Αν την ακούμπησε, ναι, την ακούμπησε ο Ρόμπινσον. 72-56. Και λάθος στη συνέχεια από τον Απόπ. Παραλίμνη δείχνει να έχει επιβληθεί στον παρκέ και να μην απειλείται ουσιαστικά από την ομάδα του από Στάκεϊ. Ο Ίγκραμ στον Ρόμπινσον. Ωραία κίνηση από τον Ρόμπινσον, θα βγάλει έξω στον Στάκεϊ. Βρίσκει τον Κουμία, ο οποίος πατούσε όμως την τελική γραμμή. Εδώ ο Μιχάλης ο Κουμής. Σταύρου στον Washington. Συνεχίζει την πίεση το παραλίμνη. Ο βόλεϊ πάει προς τα μέσα. Σταμάτησε. Ωραία στον Πασαλή. 72-58. Πασαλή στους 15. Και αυτή η επίδοση είναι το ρεκόρ καριέρας για τον Γιάννη τον Πασαλή. Ξεπέρασε τους 14 πόντους που είχε πετύχει τη σεζόν 2015-16. Τον αγωνιζόταν με την πάνελα της ΑΕΚ. ΑΕΚ Λάρνακας. Και σε ένα παιχνίδι 26 Απριλίου του 2016 απέναντι στον Αποέλ είχε πετύχει 14 πόντους. Το ξεπέρασε αυτό, όπως έχει ξεπεράσει και τα rebound του. Ήταν τα 5 πάλι εναντίον του Αποέλ. Σε διαφορετικό παιχνίδι όμως, ένα μήνα μετά, 3 Μαΐου. Μ' αρέσει που έχεις πάντα τα στατιστικά σου μαζεμένα. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προσφέρει στον κόσμο με τις μεταδόσεις σου κάποια στοιχεία τα οποία ίσως να μην υπάρχουν πουθενά γραμμένα. Και αυξάνει το ρεκόρ του λοιπόν ο Πασαλής. Αντώνη, του δόθηκε και ο χρόνος περισσότερο. Σίγουρα. Και μπορεί στην πορεία της χρονιάς να ξεπεράσει ό,τι είχε καταγράψει στα προηγούμενα χρόνια. Και μπράβο του. Αυτό ήθελα να προσθέσω, Αργύρη, μετά το σχολείο που έκανες, ότι αυτός ο χρόνος που θα πάρουν οι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές φέτος, εδώ είδαμε καλάθι και φάουλ από τον Ρόμπινσον, είναι ευκαιρία για να σπάσουν πολλά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και από νεαρότερους κυρίως καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής και να καταρρύψουν τις επιδόσεις τους. Τώρα υπάρχει αυτός ο χρόνος, είναι στο χέρι τους να τον εκμεταλλευτούν και όπως είπες και εσύ νωρίτερα και πολύ σωστά, και να το αξιοποιήσουν καταλλήλως. 75-61 με τη συμπληρωματική βόλη του Ρόμπινσον. Παραμένει μια διάφορα σταθερά πάνω από τους 10 πόντους. Πλησίασε περισσότερο προς τους 20. Και είναι σημαντικό να διαχειριστεί σωστά αυτό το προβάδισμα η Ένωση. Ίγκραμ για 3 μέσα. 78-61. Και time out από τον Μάρκο τον Ασονίδη. Εδώ και πάλι το τρίποντο του Ίγκραμ. Σουτ χωρίς σκέψη. Είναι σημαντικό το να είσαι εύστοχος βέβαια, γιατί... Αν αστοχείς, θυμώνουν οι προπονητές σε αυτές τις φάσεις. Ακριβώς, γιατί βγαίνεις σε ευνηδιασμό και κάνεις αμέσως τρίποντο. Δεν αρέσει στους προπονητές, αλλά από τη στιγμή που το πετυχαίνεις κερδίζεις και τα εύσημα. Για τον Απόπο, ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια προσπαθεί, κάνει ιδιαίτερα ο Μάρκος Ασονίτης, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένας δουλευταράς, θα δουλέψει, θα προσπαθήσει ό,τι βγάλει στη χρονιά και
ας κάνουν ένα σκάουτινγκ οι προπονητές και στις πιο μικρές κατηγορίες και στα εφηβικά, να φέρουν κάποιους αθλητές. Θα είναι η χρονιά που θα περιμένουμε να δούμε να ξεκινά το μέλλον του κυπριακού μπάσκετ σε ό,τι αφορά τους Κύπριους αθλητές. Και να πούμε ότι από τη μια μπορεί το επίπεδο μας να μειώνεται, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε να βλέπουμε Κύπριους αθλητές και ήταν καιρός να γίνει αυτό. Και μπράβο και στην Ομοσπονδία που πήρε τέτοια απόφαση, που μπορεί να βρει και μάλλον και τα σωματεία συμφώνησαν. Είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο με αυτόν τον κορονοϊό, με αυτή την πανδημία που κυριαρχεί, και τουλάχιστον δεν θα έχουν πολλά έξοδα με τους ξένους τους. Για τρεις ο Ingram, ο Pingram, άστοχος. Ο Σολομού πιέζεται και κάνει το λάθος. Ο Γρίβας θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ από τον Στάκη. Ο Γρίβας με την ταχύτητα που είχε πέρασε δίπλα μας και μας παρήσυρε και τα χαρτιά μας. Και πάλι το αντιαθλητικό φάουλ που κερδίσε ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας, ο οποίος θα πάει στην γραμμή. Είναι ευκαιρία να κάνει τους πόντους του 6. Έχει 4 στο παιχνίδι. Ο Ingram με το προηγούμενο τρίποντο που πέτυχε έγινε ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 24. Προσπέρασε τον Ρόμπινσον που έχει 23. Και άλλους 19 έχει ο Στάκεϊ. 66 πόντι από τους 78. Από τους Αμερικάνους του Παραλιμνίου, ενώ ο Γρίβας έκανε airball στην δεύτερη βολή. Εντάξει, τυχαίνει. Το έχουμε δει και από τον Αντετοκούμπο ακόμα να κάνει airball σε βολές. Τον MVP του NBA. Δύο φορές MVP. Ο Pingram. Ο Πασαλή, καλάθι και φάουλ. Πάει 20, Πασχαλή. Μόλις 20, ε. Μόλις. Μπράβο. 63. Και μία συμπληρωματική βολή για Γιάννη τον Πασχαλή. Θα ευστοχίσει και στη βολή. 21ος πόντος. Για τον Πασχαλή. Για να δούμε το Στάκη τώρα. Σολομού. Ο Ρόμπινσον, ο Σολομού για 3 από τη γωνία. Άστοχος. Δεν μάζει το rebound του Πασχαλή να φτάσει τα 8. Ο Ρόμπινσον βήματα. Σταμάτησε, κούνησε σταθερό. Σωστή απόβαση. Ωραία, ο Πασχαλή, να, ακόμα ένα καλάθι. Σολομού περνάει στον Ingram. Ο Γουόλεϊ έρχεται μια παγίδα εκεί, αλλά πρόλαβε ο Ingram και πέρασε στον Σολομού, που έχει πάλι την μπάλα τώρα. Ο Ρόμπινσον πρέπει να έχει ακουμπήσει, όχι, τελικά. Με κάθε επιφύλαξη το είπα, είμαστε πολύ μακριά για να δούμε καθαρά. 8 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Παραλιμνίου. Ο Ρόμπινσον Στάκεϊ περνάει μέχρι το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη φόλου όμως από τον Ρόμπινσον. 80-66. Και σιγά σιγά από τα χαμηλά σκορ της πρώτης αγωνιστικής βλέπουμε και πιο ψηλά. Pingram για 3, αστοχή, rebound από τον Στάκεϊ. 4 στα 21 τρίποντα ο Απόπ. Υπάρχει φάουλ, θα κερδίσει ο Washington. 82-66. Άρα εδώ το καλάθι του Στάκη. Ναι, εδώ βρήκε τους διαδρόμους.
Πασαλή δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ναι. Γιατί ο καθένας πήγε στους παίχτες του και μείνε μόνος του. Κάνει και δίνει μια μεγάλη καμπύλη στα lay-up του ο Στάκεϊ, που είναι δύσκολο να σταματήσει κάποιος αμυντικός. Γιατί είναι συνηθισμένος να παίζει απέναντι σε πολύ πιο ψηλούς και όταν φτάνει στο καλάθι. 0 στα 7 δηλαδή έχει ένωση στο τρίποντα, όπως είπες 4 στα 21, άρα 0 στα 7 στο δεύτερο ημίχρονο. 0 στα 7. Δεν έχει σκοράρει ακόμη έξω από τα 6-25. 6-75. 6-25, αυτό σκεφτό μου λέω και εγώ. Ναι. Το ριμπάδο από το Στάκι μετά την δεύτερη άσοχη βολή του Washington. Στάκι σταμάτησε. Ο Ρόμπινσον. Ωραία στο κουμί. Ωραία το τελείωμα. 84-67. Ο κουμί στους 8 πόντους. Πασαλή συνεχίζει να φορτώνει τα καλάθια, το καλάθι της Ένωσης με πόντους. Στους 25 πλέον ο Γιάννης Πασαλή. Ένα παιχνίδι που δεν θα το ξεχάσει, έστω και αν χάσει η ομάδα του, γιατί θα είναι η αρχή, ελπίζουμε, για ακόμη καλύτερες εμφανίσεις. Έστω και αν δεν φτάσει σε τόση παραγωγικότητα, τουλάχιστον δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Τον πιστεύει πολύ και ο προπονητής του. Υπάρχει φάουλ χαμηλά πάνω στον Στάκεϊ, τέταρτο ομαδικό για τον ΑΠΟΠ. 3 και 39 για το τέλος. Φεύγει ο Γκρίβας από το παιχνίδι με πέμπτο φάουλ. Κοστίζει η θέση του. Έχει 4. Εδώ. Κωνσταντίνος Κωστή. Ο Ρόμπινσον. Ο Ίνγκραμ. Με τον Πίγκραμ εκεί, φάουλ από τον Κόρτνεϊ Πίγκραμ. Βολές για τον Ντάλαν Ίνγκραμ, που έχει χάσει το προβάδισμα στη θέση του πρώτου σκόρερ, από τον Ρόμπινσον και τον Μπασαλή, αλλά με τις δύο βολές τώρα την ευκαιρία να το πάρει πίσω. Αρχικά φτάνει και αυτός στους 25 πόντους. Και θα γίνει ο πρώτος σκορ της αναμέτρησης, τουλάχιστον προς το παρόν, 86-69. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να μπουν ακόμα αρκετά γαλάτια. Πασαλή κρατάει. Κωστή πάει προς τα μέσα, βλέπει τον Πασαλή, σουταρεθός για τρεις, μέσα με τη λήξη του χρόνου. 86-72. 28 πόντους για τον Γιάννη τον Πασαλή. 18 στη δεύτερη περίοδο. Άστοχη ο Παπαδόπουλος, όλου δεν ήρθε ποτέ. Αλλά η Ένωση κρατάει την μπάλα. Ο Ρόμπινσον φάουλ από τον Γιάννη τον Πασαλή. Δύο βολές για τον Τάιτους Ρόμπινσον, ο οποίος είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Πολύ ήπιον τόνων. Καμία σχέση με τους άλλους δύο Αμερικανούς του Μαραλιμνίου, οι οποίοι είναι πιο φασαριόζοι. Ευστοχή συμπολή, 87-72. Στους 26 πόντους πλέον και 16 ριμπά. Μία από τις καλύτερες του μίσης, θεωρώ, της καριέρας του. Ο Washington, η πάσα στον Πίγκραμ, το σέξο στον βόλεϊ, μπουσταριά τρεις, ίσα που ακούμπησε η μπάλα στο Στεφάνι. Στον ευθυνδιασμό που δεν βγήκε ο Στάκη, βγήκε έξω.
Έγινε το λάθος, έκλεισε ο Πασαλή. Δεν υπήρξε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές εδώ. Για τρεις ο Πίγκραμ και αυτός. Άζωχος, επιθετικό rebound όμως από τον Κωστή. Στα 9 δευτερόλεπτα φάουλ θα κερδίσει ο Πίγκραμ. Τώρα ευτυχώς που είπαμε, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του Ρόμπινσον στην καριέρα του, καθώς στην καλύτερη έχει πετύχει 43 πόντους. Για τρεις ο Βόλεϊ, ασοχή μπάλα πίσω από το Στεφάνι, το καλάθι. Το έχει πετύχει λοιπόν αυτό το ρεκόρ σε ένα παιχνίδι όταν αγωνιζόταν στο Λουξεμβούργο, στη Σπάρτα, απέναντι στην Κοντέρν. Ο Τάιτς Ρόμπινσον σε εκείνο το παιχνίδι πέτυχε 43 πόντους και 9 rebound. 90-72, time out από τον Μάρκο τον Ασοίδη. Έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων και ο Κουμής με το καλάθι του τελευταίου που πέτυχε. Και εντάξει, επειδή είμαστε και κοντά προς το τέλος, βλέπουμε ότι η Ένωση έχει την αγωνιστική της ταυτότητα. Ο Απόπ ακόμη. Ο Απόπ θέλει χρόνο, δεν ξέρω. Κάποια κομμάτια λείπουν από το puzzle που θέλει να δημιουργήσει ο Μάρκος Ασονίτης. Την ανταγωνιστικότητα πρέπει να δείξει, την ευστοχία. Ήδη βρήκε ένα καλό παιδί, αλλά είναι τεσάρι κάτω από τα καλάθια. Δεν έχει center δίπλα του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να επομιστεί το ρόλο του center και στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Ιωάννης Πασαλής, και θέλει ακόμη χρόνο με τις απουσίες που έχει για να παρουσιάσει. Είναι και το δεύτερο παιχνίδι ουσιαστικά, γιατί είχε ρεπό στην πρώτη αγωνιστική. Θα δούμε. Για την Ένωση τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Βλέπουμε μια ταυτότητα Μιχάλη Καγκζή από πέρσι, που δίνει μια μαχητικότητα στην ομάδα του, ένα τρόπο παιχνιδιού που ο οποίος στηρίζεται στην επιθετική άμυνα και στην παραγωγικότητα. Σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η ομάδα της Ένωσης που μετά τον ΑΠΟΠ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ εκτός έδρας. Αν συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό μπορεί να φτάσει και στο 4-0 πριν ξεκινήσει. Άλλο με τον πίκ ασοχή που αν το κάνει μετά θα έχει την σειρά των αγώνων. Έχασε ένα κάρφωμα. Τη σειρά των δύσκολων αγώνων που έχουν οι περισσότερες ομάδες κατά τη διάρκεια του προγράμματός τους, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ, τον Κεραυνό και τον Αποέλ ενεχόμενα. Τέσσερα πολύ δύσκολα παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Αυτό το πρόγραμμα, καταλαβαίνω, όπως έχει βγει, υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Θα το συναντήσουν όλες οι ομάδες στον δρόμο τους. Ήδη, για παράδειγμα, ο Αποέλ ξεκίνησε με τρεις ήττες που δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται στους. Εντάξει, όπως ήσουν και χθες το παιχνίδι, έκανε την μετάδοση του Κεραυνού με το Αποέλ. Και ο Αποέλ χθες μπήκε ο δεύτερος ξένος, ακόμη δεν μπήκε ο τρίτος ξένος. Και έχει ένα εξαιρετικό υλικό από Κύπριο, θέλει χρόνο να δουλέψει. Και μπορεί να ήταν και η τελευταία ομάδα που μπήκε στην προετοιμασία. Και άλλες ομάδες. Αλλαγές μπαίνουν οι μικροί σιγά σιγά. Μπήκε πάλι ο Ζάρδιλας, μπήκε ο Ανδρέου. Ετοιμάζεται και ο Σπαρτιάδης, ο Νικολέτος και ο Γιώργος ο Αντωνίου. Για τρεις ο Βόλεϊ, αστοχή, το rebound. Ο Κουμής, εντάξει, βλέπουμε τα τελευταία λεπτά θα μπουν οι νεαροί. Έκανε βήματα. Καλά, όχι βήματα, ναι. Από τον Μιχάλη Κουμή.
δίστασε αρχικά, μετακίνησε σταθερό. Εδώ και εδώ πάλι. Βλέπουμε. Τα βήματα που σφυρίχτηκαν στον Μιχάλη τον Κουμί, έφυγε ο Στάκη από το παιχνίδι. 46-32 και 2-10. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα αύριο. Ο Απόλλωνας υποδέχεται την ΕΘΑ. Και στις 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι και στις 7 η Πετρολίνα ΑΕΚ υποδέχεται την Ομόνια. Hey. 39 δευτερόλεπτα για το τέλος. 92-72, δύο βολές για τον Κωνσταντίνο τον Κωστή. Ευκαιρία για τον νέαρο να πετύχει και αυτός τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Θα γραφτεί στον πίνακα τον σκόρε, αλλά η πρώτη βολή θα είναι άστοχη. Έχει άλλη μια ευκαιρία. Ο Κωστή που δεν σκόραρε ούτε στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Επιθετικό rebound από τον Ξενοφόντος. Κωστή, Ξενοφόντος, μπάλα είναι για τον Απόπ. Που έχει 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να ολοκληρώσει την επίθεση του. Αστοχή ο βόλεϊ, rebound από τον Κουμί. Ο Ζάρτιλας στον Αντρέου, ο οποίος δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Το Αντωνίου ήτανε. Τον αριθμό 3. Ο ίδιος θα κάνει την επαναφορά. Στον Ζάρτιλα. Το σκλείστηκε. Μια πάσα λαθασμένη. Ο Πίγκραμ έκλεψε. Πάει να τελειώσει τη φάση. Καλάθι και φάουλ για τον Πίγκραμ. Ακόμα 90. Και τώρα φωνάζει ο Κακιούζης άστον, δηλαδή άστον να βάλει το καλάθι και κάνει φάουλ ο νεαρός. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν. Ήδη πήραν κάποιο χρόνο σήμερα, βλέπουμε τη νέα φουρνιά, τους νεαρούς της Ένωσης θέλουν να μπουν σιγά σιγά στα καλούπια του προπονητή τους. 92-75 το τελικό σκορ. Σε αυτό το σημείο, Αργύρη, να σε ευχαριστήσω για την σημερινή μετάδοση. Θα φέρουμε σε λίγο τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, MVP, ο μεγάλος MVP της του παιχνιδιού, Τάιτους Ρόμπινσον, με 29 πόντους και 17 rebound.